Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ίσως επιλογή για τον τόπο αυτό στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που βρίσκεται η πόλη μας. Γιατί ο συνδυασμός δύναμη πολιτών και ο Κώστας ο Καραπαναγιωτίδης αποτελεί εγγύηση σταθερότητας για την πόλη μας και θεωρώ ότι ίσως είναι η καλύτερη επιλογή για μια νέα δημοτική αρχή, η οποία θα αφήσει τα λάθη του παρελθόντος που έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα τροχοπέδι στην ανάπτυξη και αξιοκρατία της κοινωνίας μας. Θα δώσει νέα δομή στην ανάπτυξη της πόλης μας και μέσα από την ανάπτυξη και την έλευση ξένων κεφαλαίων θεωρώ ότι θα δημιουργήσουμε μία νέα πόλη, ένα νέο όραμα βασισμένη πάνω απ' όλα στις ιδέες και στις ανάγκες των ίδιων των πολιτών. Λοιπόν, να μιλήσω συγκεκριμένα για την δική μου την παρουσία. Είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων στο επάγγελμα. Εδώ και 10 χρόνια ασχολούμαι με με προγράμματα ευρωπαϊκά, με προγράμματα του ΕΣΠΑ, περιφερειακά προγράμματα, αγροτικά. Η κεντρική Μακεδονία, έτσι τελείως επιγραμματικά, είναι η περιφέρεια η οποία έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων όσον αφορά το ΕΣΠΑ και μιλάμε για 173 εκατομμύρια ευρώ. Σαφώς δηλαδή τα κονδύλια και τα κεφάλαια τα οποία θα απορροφήσει και στο μέλλον η περιφέρεια μέσα από τη νέα δημοτική αρχή θα αξιοποιηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να έρθει η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να δώσουμε νέα ζωή στον τόπο. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι, η επιχείρησή μου, η οικογενειακή μας επιχείρηση, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Διαθέτουμε τον εναπομείναντα κινηματογράφο, ο οποίος έχει μείνει στην πόλη μας. Είμαστε από τις παλιότερες οικογένειες μέσα στη Βέρεια, ο κόσμος το γνωρίζει. Και φυσικά έχουμε τονώσει αρκετά τον πολιτισμό μέσα στην πόλη. Μέσα από τη Μετροπόλιταν Όπερα, η οποία είναι ίσως από τα μεγαλύτερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μέσα από τις παράλληλες εκδηλώσεις, από σκηνοθέτες, από παρουσιάσεις βιβλίων. Και γενικότερα μέσα από τον πολιτισμό, από τα διάφορα φεστιβάλ, από αυτά που σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε, πάντοτε βέβαια σε συνδυασμό με το όραμα της πόλης και με το πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό και την τέχνη, έχουμε ως στόχο, σαν συνδυασμός, να συντελέσουμε ο κάθε άνθρωπος στον τομέα του, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, το σημαντικότερο, και πάνω απ' όλα να δώσουμε όραμα σε αυτή την πόλη, αυτό που λείπει σε αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια, να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και φυσικά μια νέα μορφή ανάπτυξης μέσα από την τέχνη, από το πολιτισμό, από το όραμα, από τις ιδέες, βασισμένα βέβαια πάνω απ' όλα στον πολίτη.